οργανωμένων ασθενών. Για να δούμε, κύριε Δημήτρη Λαμπριανίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό για να μεσημέρι. Δούμε, έχετε μια καταγγελία εκεί στην ΟΣΑΚ, στο παρατηρητήριο ασθενών, που αφορά μια γυναίκα ηλικιωμένη που πήγε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και την έδιωξαν, κύριε Λαμπριανίδη, επειδή ρώτησε η γυναίκα πόσα στοιχίζει η επέμβαση που της είπαν να κάνει. Ναι, είναι μια περίεργη υπόθεση. Γιατί να διώξει κάποιο όταν ο πελάτη ζητήσει να μάθει τι θα στοιχήσει να πληρώσει. Αλλά δεν μα εκπλήσει, αφού βλέπουμε συχνά κακέ συμπεριφορέ από ένα μικρό αριθμό επαγγελματιών υγεία και θεωρούμε ότι αυτό οφείλεται σε δύο σημαντικού λόγου. Πρώτον, στη χώρα μα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί το medical audit, το οποίο θα αξιολογεί του γιατρού και θα διαχωρίσει αυτού που είναι υπεύθυνοι επαγγελματίε και κάνουν τη δουλειά τους καλά από άλλους τους λίγους, οι οποίοι είναι απλά επιχειρηματίες. Και επιτέλους, ο Ιατρικός Σύλλογος και το Υπουργείο Υγείας πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους αναλογή και να εφαρμοστεί στη χώρα μας αυτή η αξιολόγηση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και επίσης, η απουσία του συνηγόρου του ασθενή. Αυτός ο ασθενής δεν έχει πουθενά να κάνει το παράπονο του σήμερα, διότι ο επόπτης του ΓΕΣΥ είναι για το ΓΕΣΥ. Απουσιάζει ο θεσμός του συνηγόρου του ασθενή, κάτι το οποίο δεσμεύτηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι θα υλοποιηθεί και αναμένουμε τους επόμενους μήνες ή εβδομάδες να κατατεθεί στη Βουλή πρόταση νόμου για τον συνήγορο του ασθενή. Για να έχουν επιτέλους οι ασθενείς κάποιους που πραγματικά ενδιαφέρονται και έχουν έγνοια να τους εκπροσωπήσουν και να προφυλάξουν τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Αφορά ανθρώπινα δικαιώματα. Είτε αυτό το περιστατικό, είτε πολλά άλλα που λαμβάνουμε για κακή συμπεριφορά ή ιατρική αμέλεια, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επιτέλους, στη χώρα μας, σε ένα γενναιόδωρο σύστημα υγείας και έναν τομέα της υγείας ο οποίος χαρακτηρίζεται από αρκετά χρήματα ως αμοιβές, πρέπει να τεθεί η ποιότητα ψηλά, προτεραιότητα για να την προστατεύσουμε. Μόνο με ένα ναι με τα περιστατικά, γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλά ιδιωτικά νοσηλευτήρια πλέον, καθώς τα πλήστα είναι ενταγμένα στο ΓΕΣΥ. Αλλά ναι, εάν γίνονται τέτοια πράγματα, είναι απαράδεκτα, κύριε Λαμπριανίδη, από όπου και αν προέρχονται. Είτε είναι εντός του συστήματος, είναι εκτός του συστήματος, γιατί πρόκειται για τη σχέση του ασθενή με τον γιατρό του. Τώρα δηλαδή δεν μετράμε τον ασθενή με το πόσα χρήματα έχει να μας δώσει, αν είναι πότε δυνατόν, κύριε Λαμπριανίδη. Βεβαιότατα και να τονίσω ότι ειδικά τα άτομα μεγάλης ηλικίας είναι στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής τους. Βέβαια. Έχει κανένας δικαίωμα να τους εξευτελίζει και να τους καλομεταχειρίζεται με έτσι τρόπο και με άλλους που έχουμε διαβάσει και ακούσει σε άλλα περιστατικά. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι γιατί αυτή η γυναίκα δεν πήγε στο ΓΕΣΥ, κύριε Λαμπριανίδη, μήπως δεν έβρισκε ραντεβού για να κάνει την επέμβαση. Στο ΓΕΣΥ, από ό,τι είπαν, οι γιατροί εξέφρασαν ανησυχία και επιφύλαξη να προβούν σε χείριση λόγω της μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.